Σήμερα θέλουν το ρόλο του παλατιού να τον παίζουν οι Βρυξέλλες και τις διαπλοκές οι ίδιοι που ήταν και τότε. Και μας είπανε προχθές ότι δήθεν το νέο παλάτι, οι Βρυξέλλες, δήθεν δεν θα δώσει αναδιάρθρωση του χρέους αν δεν αγκαλιαστούμε με τον κύριο Μημαράκη και ταυτιστούμε εμείς με το χθες, με αυτό το καθεστώς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αδικίας, της ανισότητας. Ο κύριος Μημαράκης και το κόμμα του δεν είναι μόνο εκπρόσωποι του πιο σκληρού ευρωπαϊκού και συντηρητικού λόμπι. Είναι και εκπρόσωποι του παλιού, της φθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων στο εσωτερικό της χώρας. Θυμάστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Μημαράκης όταν τον ρωτήσαν γιατί την προηγούμενη φορά δεν κατάφερε η Νέα Δημοκρατία που τώρα διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να το καταφέρει τώρα. Απάντησε ότι δεν τα κατάφερε γιατί δεν είχε αυτοδυναμία και ήταν υποχρεωμένη σε συνεργασίες. Του ξέφυγε το ανθρώπου. Αλλά αυτό κατά βάθος πιστεύει. Άλλο αν τώρα παρουσιάζεται ως ο υπέρμαχος των συνεργασιών και θέλει να έρθει και στην Κουμουνδούρου ακόμα να τον κεράσουμε καφέ. Βαθιά μέσα του την αλαζονία της εξουσίας δεν την έχει βγάλει. Διότι δεν αλλάζει το χούι στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν είναι το λιγότερο υπερβολή κάποιοι να προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι είναι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ αλαζονικός. Διότι δεν υπήρξε μεγαλύτερη αλαζονία από την αλαζονία της εξουσίας αυτών των ίδιων ανθρώπων που επί δεκαετίες βρισκόντουσαν στη διακυβέρνηση του τόπου. Λοιπόν, να σου το διαμηνύσουμε από εδώ, από τα Γιάννενα, από την Ήπειρο. Τον επόμενο πρωθυπουργό θα τον επιλέξει ο λαός. Όχι τα νέα παλάτια, όχι τα τζάκια της διαπλοκής. Ο λαός θα επιλέξει τον πρωθυπουργό και τη δύναμη, την πολιτική που θα κυβερνήσει και το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνήσει.